Με το δρόμο προς την Τριπολιτσά κλειστό, ο Δράμαλης αναγκάζεται να υπαναχωρήσει προς την Κόρινθο. And the basic error that Dramaly made was to advance nearly as far south as Tripolitsa without securing his retreat. And when Kolokotronis, by a mixture of harassment and a scorched earth policy, succeeded in forcing him to retreat, there was nobody to cover his retreat. It ended in total disaster for the Turks. Ο Δράμαλης επιλέγει να υποχωρήσει με τον πιο άμεσο και το χειρότερο τρόπο. Μέσα από τα Δερβενάκια. Σε αυτό το βαθύ φαράγγι τον περιμένει ο Κολοκοτρώνης. Την αυγή αφού ξημέρωσε, ήρθαν οι στρατιώτες στον προσδιορισμένο τόπο. Αλλά προτού ακόμα να τελειώσει η καταμέτρηση, οι Τούρκοι άρχισαν να μπαίνουν στη ρεματιά του Δερβενακίου. Τότε ο αρχηγός τους μίλησε για να τους εμψυχώσει. «Έλληνες», τους είπε, «σήμερα γεννηθήκαμε και σήμερα θα πεθάνουμε για τη σωτηρία της πατρίδος μας και για τη δική μας. Απόψε ήρθε η τύχη της πατρίδας μας και θα είμαστε νικητές. Σήμερα θα πάρετε λάφυρα πολλά. Αύριο αυτή τη στιγμή θα σας δω όλους με τα άρματα των Τούρκων, με τα άλογά τους, λαμπροφορεμένους με τα ρούχα τους. Ο Θεός είναι με μας». Τις σημαίες του δε, όλες είχε κατά σειρά στη ράχη του βουνού, όπου ήταν όλα τα άλογα των καπεταναίων και αυτός ο ίδιος, για να φαίνονται από τον εχθρό. Ο αρχηγός είχε το κιάλι και έβλεπε τους Τούρκους που έμπαιναν στο δημόσιο δρόμο του Δερβενακίου. Όταν η τουρκική φάλαγγα βρέθηκε για τα καλά μέσα στο φαράγγι, ο Κολοκοτρώνης έδωσε το σύνθημα και οι Έλληνες άνοιξαν πυρ από τα ψηλά βράχια όπου ήταν κρυμμένοι. Δεν μπορούμε να περιγράψουμε το θρήνο και τις φωνές των Τούρκων. Οι Τούρκοι γύρισαν αμέσως στις πλάτες τους και από την πολλή τους βία άφηναν όλα τους τα πράγματα. Τα άλογά τους και διάφορα φορτώματα, καφέδες, φασόλια, παξιμάδια και άλλα. Οι άρρωστοι Τούρκοι, αφού επήγαν οι Έλληνες πάνω τους, σκέπασαν με το χέρι τα μάτια τους για να μην βλέπουν τι γίνεται. Διότι οι Έλληνες άρχισαν να τους σκοτώνουν. Σ' όλο το δρόμο μας στη Ρεματιάν τη νύχτα, τα άλογα μας πατούσαν νεκρούς και άνθρωπους ξαπλωμένους κατά γης εδώ και εκεί, όπου βόγκαγαν και ξεψύχαγαν και οι πληγωμένοι τεινάζονταν και σφάδαζαν από τους πόνους.